ξεκινήσουμε, τα είδατε κι εσείς μαζί με εμά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς κύριε Τζανακόπουλε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία, τα οποία δείχνουν, ξεκινάω από την πτώση, που δεν είναι μόνο βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και των άλλων κομμάτων. Ξεκινάω από την πτώση, από αυτό που μας έδειξε ότι η οικονομία βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, από το ότι δεν, αυτά τα φιλολαϊκά μέτρα δεν δείχνουν να έχουν την απήχηση που ίσως θα περιμένατε και ένα συντριπτικό, συντριπτικά αρνητικό κλίμα, για να το πω έτσι, στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, τρία γενικά σχόλια σε σχέση με, ναι. την, με το σύνολο, αν θέλετε, αυτής της δημοσκόπησης yeah. ε, και νομίζω ότι παρά και τις επιφυλάξεις ε, τις οποίες και ο κύριος Παναγόπουλος συμμερίζεται σε σχέση με τις μεθοδολογίες των δημοσκοπήσεων mm. νομίζω ότι μπορούν να βγουν ε, κάποια βασικά γενικά συμπεράσματα. Το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι ότι το πολιτικό, η πολιτική μάχη είναι απολύτως ε, ανοιχτή ε, ακόμα αν σταθμίσει κανείς τις διαφορές των κομμάτων ε, και φυσικά το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων το οποίο προέρχεται ε, στην ε, μεγάλη του πλειοψηφία από τους ε, ψηφοφόρους Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σύριζα, ξέρετε εσείς. Το είπε ο κ. Παναγόπουλος. <laughs> Όχι, okay, αν ήταν, θα <laughs> είχε κάνει <και> την αναγωγή. <laughs> Όχι, είπε ότι το μεγαλύτερο <laughs> μπορείτε να το δείτε, μπορεί κανείς να το δει αν συγκρίνει το τμήμα των αναποφάσιστων με τις εισπυρώσεις των κομμάτων <laughs> και το προ τα που οι... <laughs> <α, laughs> Uh, άνθρωποι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αναποφασιστοί. Λοιπόν, uh, άρα λοιπόν yeah. είναι ένα δεδομένο το οποίο απαντήθηκε από τον κύριο Παναγόπουλο yeah. προηγουμένω. Uh, άρα λοιπόν το πολιτικό παιχνίδι είναι ανοιχτό. Yeah. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι, uh, μάλλον το δεύτερο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι η εικόνα την οποία έχει προσπαθήσει να καλλιεργήσει ο κύριος Νησοτάκης Uh, όλο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς, περί μιας ναι. γιγαντιάς διαφοράς 15, 20, 25, 35, 45, 85 μονάδων, uh, είναι ακριβώς μια εικονική πραγματικότητα. Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα uh, Εντάξει, έχουμε ναι. δει διάφορες περίεργες δημοσκοπήσεις ναι. το uh, τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει μια αίσθηση η οποία... Βγαίνει από τον κύριο Μητσοτάκη ότι δήθεν ηγείται ενός τεράστιου πολιτικού ρεύματο, το οποίο δεν αποτυπώνεται σε καμία περίπτωση στη δημοσκόπηση. Άρα επιστρέφω στο πρώτο μου σημείο ότι το πολιτικό, η πολιτική μάχη είναι α, απολύτως α, ανοιχτή. Θέλετε να την πείτε έννοια... ότι αυτή η διαφορά που εδώ αποτυπώνεται και όπως έχουμε πει πάντα είναι της στιγμής. Το 6,5% το οποίο όμως λεπτό, ε, ε, κοντά στο 6% ήταν... Για να με, δεδομένες με, επίσης, τις με δεδομένες επίσης με ναι. τις ε, μεθοδολογικές ε, επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανένας ή τις επιφυλάξεις σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν οι δημοσκοπήσεις στα Ντάξει. τελευταία 8, Αυτές 9, χρόνια, μας. Ναι. 10 Αυτές χρόνια μας, ναι. α, να αποτυπώσουν την, το πραγματικό ναι. πολιτικό αποτέλεσμα γιατί κυρία Στάι θα σας θυμίσω το εξή. λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 mm. α, Αλήθεια Βλέπαμε δημοσκοπήσεις είναι, ναι. οι οποίε είτε έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία ναι. να προηγείται κατά μία μονάδα, είτε έδειχναν ισοπαλία και τελικά καταλήξαμε σε μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. με 8 μονάδε διαφορά. Επομένω, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Αντιθέτω, το τρίτο σημείο είναι αυτό το οποίο θέλω να ε, επισημάνω, ότι. Η μεγάλη πλειοψηφία του yeah. κόσμου ε, αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι με μια πιθανή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Θα ήταν χειρότερα για το κοινωνικό κράτο, θα ήταν χειρότερα για του πολίτε. Η ίδια είναι το 42% και 30-31% yeah. uh, λέει ότι τα πράγματα yeah. θα ήταν χειρότερα. Επομένω, λοιπόν, ε, εδώ αποτυπώνεται ξανά η yeah. ίδια. Α, ε, το ίδιο συμπέρασμα το οποίο έβγαλα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα, ότι δηλαδή δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πολιτικό ρεύμα τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοπαγιδευτεί στη στρατηγική τη. Λοιπόν, διότι, και κλείνω με αυτό. Ναι, διότι, θα α, όταν θα γίνουν οι ευρωεκλογέ και θα φανεί. Ότι όχι απλώ δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό ρεύμα, δεν υπάρχουν αυτέ οι τεράστιε διαφορέ, ναι. αλλά αντιθέτω τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ α, σπέβδω να πω ότι δεν είμαι απολύτω πισμένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι μπροστά στι ε, ευρωεκλογέ. Πιστεύω το αντίθετο. Τότε είναι. Καλά, που θα δεν είναι δημοσκόπηση για τι εκλογέ. Ναι. Που θα αρχίσουν και τα πολιτικά όργανα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε θα γίνει σαφή η α, πραγματική εκλογική τη επιρροή και ε, θα φανεί ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Λοιπόν, Μητσοτάκης να... αυτοπαγιδεύτηκε στο Σαξέ story του. Α, μάλιστα, λοιπόν, ε, θα βάλουμε και πιο συγκεκριμένα θέματα σε λίγο, αλλά θέλω κ. Βορύδη να μου δώσετε και εσείς απάντηση σε αυτό, ότι και η Νέα Δημοκρατία δείχνει πτώση και αυτό πράγματι μπορεί να είναι εντυπωσιακό, ε, γιατί έχει πτώσει, θα μπορούσε να έχει